Με τη Ρωσία εκτός του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια νέα πραγματικότητα με αλλεπάλληλες κρίσεις διακατέχει σήμερα τον πλανήτη και οι 46 εκπρόσωποι της Γυραιάς Ηπείρου συζητούν στα Χανιά, καταθέτουν προτάσεις και αναζητούν τη βέλτιστη λύση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι 46 του Συμβουλίου της Ευρώπης συνεχίζουν τις εργασίες τους σε ξενοδοχείο της Γεωργιούπολης και δηλώνουν ανήσυχοι για τις ραγδαίες εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακέρα. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στα Χανιά, Ντόρα Μπακογιάννη, με την πρωτοβουλία της οποίας γίνεται η συγκεκριμένη συνεδρίαση, ανέδειξε το ευμετάβλητο που δημιουργεί η απειλή των πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία και την ανάγκη συνένωσης όλων των δυνάμεων που θα οδηγήσουν σε μια κοινή πορεία με κοινό γνώμονα την επικράτηση του διεθνούς δικαίου. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανένα κράτος μόνο του να τα αντιμετωπίσει. Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε κοινές λύσεις, είτε στο θέμα της ενέργειας, είτε στο θέμα του κόστους, είτε στο θέμα επιβολής του διεθνούς δικαίου, διότι αυτό ήταν και η βασική παρέμβαση του κ. Βενιζέλου. Είναι ουσιαστικά θέματα. Δεν έχουμε περιθώρια διαφωνιών. Το τέλος της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εποχής και της αρχής μιας καινούριας εποχής, για την οποία πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έλαβε πάρα πολύ γρήγορα αποφάσεις και έτσι βρέθηκε στην κορφή των διεθνών οργανισμών, οι οποίοι αντέδρασαν αποτελεσματικά, έδιωξαν τη Ρωσία από μέλος. Στον αντίποδα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος έκανε λόγο για την ανάγκη η Ευρώπη να χαράξει αυτόνομη πορεία σε επίπεδο διαχείρισης των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, επισημένοντας παράλληλα τους δύο πόλους σκέψης εντός του Συμβουλίου. Θα μπορέσουμε ως Ευρώπη να μιλάμε με ενωμένη φωνή και κυρίως θα μπορέσουμε να επεξαρτηθούμε από το μεγάλο αδερφό της ΗΠΑ, να έχουμε μια δική μας εξωτερική πολιτική στρατηγικά αυτόνομη και μια άμυνα η οποία να έχει χαρακτηριστικά στρατηγικής αυτονομίας απέναντι στο ΝΑΤΟ. Από τη συζήτηση φάνηκε ότι και στο εσωτερικό μας υπάρχουν δύο γραμμές. Υπάρχουν οι απόψεις των βαλτικών χωρών της Πολωνίας που πιστεύουν ότι ποτέ δεν μπορεί να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τις ΗΠΑ. Στη σειρά κρίσεων που ενδεχομένως να οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αναφέρθηκε ο πρώην Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, επισημένοντας για την Τουρκία ότι είναι μονόδρομος οι αποφάσεις της Δύσης. Ζούμε το πρώτο θερμό επεισόδιο που μπορεί να εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ταυτόχρονα ζούμε υγειονομική κρίση που δεν έχει τελειώσει με την πανδημία, ενεργειακή κρίση, επισιτιστική κρίση, ζούμε το φαινόμενο του πληθωρισμού και αρχίζουν να υπάρχουν φαινόμενα ύφεσης. Τέτοια συρροή κρίσεων είχαμε πάρα πολλές δεκαετίες να ζήσουμε. Αυτό αφορά όλο τον κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, αλλά αφορά ιδιαίτερως την Ελλάδα. Γεωγραφικά και ιστορικά η Τουρκία είναι εντός εισαγωγικών καταδικασμένη να ακολουθήσει τη δυτική γραμμή. Τέλος, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έστρεψε τα πυρά του στην αυτοκρατορική αντίληψη της Ρωσίας και υπερθεμάτισε τη διαφύλαξη των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Δεν είναι πόλεμος απλώς μεταξύ δύο κρατών. Είναι και ένας ιδεολογικός, αν θέλετε, πόλεμος. Μια αντιπαράθεση μεταξύ μιας αντίληψης αυτοκρατορικής, αυταρχικής, από τη μια μεριά και μιας αντίληψης μιας κοινωνίας που θέλει να προχωρήσει σε μια κοινωνία ελεύθερη, δημοκρατική, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή απειλούνται αυτές οι αρχές της δημοκρατίας, οι αρχές της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό είναι και τόσο κρίσιμη αυτή η συνάντηση που κάνουμε σήμερα εδώ στην Κρήτη. Είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου συζητάμε ακριβώς το μέλλον της Ευρώπης με την ευρύτερη έννοια. Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης διεξάγεται για πρώτη φορά στα Χανιά, φιλοξενώντας παραπάνω από 120 άτομα από 46 χώρες.